Συνεχείς και επανειλημμένες είναι οι προειδοποιήσεις των ειδικών για τις επιπτώσεις τους ανήλικους από την πολύωρη ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο. Όπως τονίζουν οι γονείς, θα πρέπει να θέτουν όρια στην δραστηριότητα των παιδιών τους στο ίντερνετ. Η πανδημία, τα lockdown και τα λουκέτα στα σχολεία οδήγησαν στην καθολική χρήση του διαδικτύου. Τα παιδιά αφιερώνουν όμως πολλές ώρες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στο online gaming. Το διαδίκτυο πια είναι στη ζωή μας, είναι πηγή πληροφόρησης, αλλά αν γίνεται κατάχρηση, τότε ναι, υπάρχουν μεγάλες αρνητικές συνέπειες. Το 40% των κλήσεων που δέχτηκε η γραμμή βοήθειας Helpline 2020 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου από γονείς αφορούσαν σε υπερβολική ενασχόληση με τα διαδικτυακά παιχνίδια. Τα παιδιά εκτός τηλεκπαίδευσης αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στο online gaming και μάλιστα συνομιλούν με άλλους χρήστες χωρίς να τους γνωρίζουν στην πραγματική τους ζωή. Είναι δηλαδή όλη μέρα μπροστά στον υπολογιστή. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει γενικά στο χαρακτήρα. Πονοκέφαλος, πόνο στα μάτια, ακόμη και εκνευρισμός είναι μερικά μόνο από τα συμπτώματα από τα οποία υποφέρουν τα παιδιά. Έχει χαθεί η κοινωνικότητα. Πάντα υπάρχει ένα άγχος του τι θα βλέπει, πώς θα το βλέπει, πρέπει να είσαι από πάνω, δεν θέλουμε και να είμαστε βέβαια από πάνω. Η καθολική χρήση του ίντερνετ λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που δημιούργησε η πανδημία αυξάνει την ανησυχία. Τα σχολεία πρέπει άμεσα να κάνουν προγράμματα ψυχικής ενδυνάμωσης και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Οι γονείς οφείλουν να συζητούν τα πάντα με τα παιδιά τους και να τα σπρώχνουν στον πραγματικό κόσμο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία διαδικτυακής έρευνας την οποία πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο έναν γονιό σε σχέση με την διαδικτυακή δραστηριότητα του παιδιού του? Το 68% των ερωτηθέντων ανησυχεί για το πόσο θα επηρεάσει αυτό το ίδιο το παιδί. Το 64% για τον χρόνο που περνάει μπροστά από έναν υπολογιστή. Το 32% για την πιθανότητα επαφής με κάποιον άγνωστο. Και το 28% ανησυχεί για την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούν οι γονείς εργαλεία ελέγχου? Το 33% των ερωτηθέντων λέει πως δεν χρησιμοποιεί, το 28% πως χρησιμοποιεί, το 21% χρησιμοποιεί εν μέρη και το 18% δεν γνωρίζει καν πως να τα εγκαταστήσει. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο και συμμετείχαν 1.750 γονείς.